74% των συνέδρων αποφάσισαν να στηρίξουν την πρόταση του Προέδρου. Ο Δημήτρης Αφέντης, για παράδειγμα, εσείς, οποιοδήποτε άλλος, μπορεί να έχει μια διαφορετική άποψη. Δεν το βλέπω ως μειοψηφία. Εγώ δεν μιλάω για πλειοψηφίες και μειοψηφίες ποτέ στην πολιτική ζωή του τόπου και στα πολιτικά δρόμενα και ιδιαίτερα σε συλλογικότητες. Υπάρχουν ζυμώσεις, υπάρχουν σκέψεις, οι οποίες αντιπαλεύονται, οι οποίες παλεύουν μία την άλλη. Μια φορά κυριαρχεί μία, την επόμενη φορά η άλλη. Αυτό είναι μια ζώση και μια δρόση κατάσταση, την οποία δεν μπορούμε να σταματήσουμε, εάν θέλουμε να μιλάμε για δημοκρατία. Ακούσαμε μια πολύ μεγάλη αλήθεια από την κυρία Πέρκα στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είπε, και γι' αυτό αντιπαρέρχομαι τα περί πολιτικών διαφορών, είναι καθαρά πολιτική διαφορά αυτή σε σχέση με άλλους, εκτός αν συμφωνεί και ο κύριος Βέτας να μας το πει. Είπε λοιπόν προχθές, αν δεν κάνω λάθος, στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ουσιαστικά δεν μπορούμε να τους χαϊδεύουμε όλους. Δεν μπορούμε να είμαστε και με τους αντιεμβολιαστές και με τον εμβολιασμό. Δεν μπορούμε να λέμε ναι σε όλους κτλ. Κτλ. Αυτό... Είπε για τους αντιεμβολιαστές και τους εμβολιαστές. Το είπε, ναι. Έχω το βίντεο, μπορώ να σας το. Ξέρω ότι έχετε όλα τα βίντεο. Αυτό το έχω ξέρω, όλα τα βίντεο. Οπότε. Ναι, αυτό είναι και επειδή πραγματικά το είδαμε προσοχή. Ξενυχτήσατε τις σας. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι πράγματι το είπε και προς τιμήν της το είπε. Γιατί θυμάμαι με την ίδια την κυρία Πέρκα να είμαστε σε πάνελ και να της λέω τα ίδια και να προσπαθεί να με διαψεύσει. Μία διαδικασία με μοναδικό υποψήφιο τον κύριο Τσίπρα. Πείτε μου όσοι μας βλέπουν αν υπάρχει τίποτα πιο παλιό, πιο καθεστωτικό και πιο αντιδημοκρατικό από αυτό.